Στο Next Morning Show με τον Νίκο Τιμέρη και τον Πλάτωνα, συζητήσαμε τι θα θέλαμε να αλλάξουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση και όχι μόνο εμείς. Θα σας πω μεταξύ μας. Εσείς οι δυο συγκεκριμένα δεν θα έπρεπε να αλλάξετε τίποτα στην εμφάνισή σας. Τίποτα. Είστε τέλειοι. Εγώ θα ήθελα να μακρύνω το χέρι μου. Θέλω να φτάνει να ξύνω την πλάτη μου ένα. Και δεύτερο ώρες να μπορώ να κάνω τον καραγκιόζη. Έτσι δεν είναι το χέρι του μακρύτερα. Και να ρίχνεις καρπαζιές. Ακριβώς, ναι. Λατωνάκο μου, γλυκό μου αγόρι εσύ. Εντάξει τώρα, δεν θα ήθελα να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια, αλλά επειδή πολλές γυναίκες παραπονιέστε. Ναι, θα ήθελα να μικρύνω το μόρι. Τόσο μεγάλο. Ναι, κοίτα να σου πω, δεν είναι πάντα απόλαυση. Ναι, δεν είναι. Ναι. Αλλά τόσο μεγάλο. Το καλό είναι ότι το κάνω κυλίτσα. Ναι. Το τυλίγω γύρω-γύρω. Ναι. Και ναι. Αυτό που βλέπεις δεν είναι σκεμπές. Ο οποίος είναι γοητεία. Ναι, ποιος θα πηγαίνει να σου παίρνει τσιγάρα τώρα. Δεν καπνίζω. Ποιος θα μου παίρνει άλλα πράγματα. Λειτουργεί και ω ουσιαστικό. Λειτουργεί. Φυσικά. Είναι δηλαδή. Φυσικά, ξέρεις πόσο έχει άνοση. Παιδί μου, ναι, και ξέρεις πόσο κόσμο έχω τρομάξει στη θάλασσα εγώ. Τι μου λες τώρα. Καρχαρίας. Ναι, καρχαρίας. Κοίταξε να δεις, Πλατωνά μου και Νίκο μου, εγώ επηρεασμένη από κάτι το οποίο είχες θέσει λίγο καιρό πριν εσύ στο Next Morning Show, το φορητό στομάχι με USB. Ναι, αυτό θα ήθελα. Αυτό. Ένα φορητό εξωτερικό στομάχι, τύπου εξωτερικό δίσκο, ούτως ώστε όταν τρώω κάτι πολύ παχυντικό. Μπορώ να πάρω κι εγώ, αυτό μ' άρεσε. Ναι, να πάρεις κι εσύ, Νίκο. Να πάρω κι εγώ. Να πάρεις, το δίνουν δωρεάν. Δεν θέλω χέρι. Ο κουλός. Δεν θέλω χέρι. Θα κόψω το δικό μου, να σου δώσω χέρι και θα πάρουμε από δύο στομάχια τη μέρα. Τελείωσε αυτό ήταν. Μετά την έξυπνησή το φορητό.